Τα κόκκινα καλάθια επιστρέφουν. Το αθλητικό μαγκαζίνο της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού θα σας κρατά και πάλι στην τροφιά. Αυτή τη φορά, όχι μέσα από τις οθόνες της τηλεόρασης, αλλά των υπολογιστών σας. Μία φορά κάθε μήνα, τα κόκκινα καλάθια θα σκοράρουν με αποκλειστικά θέματα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις και ξεχωριστά πλάνα από την ομάδα του Ντούσαν Ίφκοβιτς και όχι μόνο. Ας αρχίσουμε όμως το ερυθρόλευκο μπασκετικό μας ταξίδι για αυτό το μήνα με το μέλλον. Πριν από λίγες ημέρες, η ΚΑΕ Ολυμπιακός διοργάνωσε ένα ξεχωριστό πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ένα πάρτι με πολλούς καλεσμένους, μικρούς και μεγάλους. Με καλεσμένους όμως και τον Ντούσαν Ίφκοβιτς με τους παίκτες του. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός διοργάνωσε μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη γιορτή για τις ακαδημίες της ομάδας, η οποία ξεκίνησε από το πρωί και ολοκληρώθηκε το μεσημέρι. Τα 150 παιδιά των Ακαδημιών του Ολυμπιακού επέδειξαν τις ικανότητές τους και όσα έχουν μάθει υπό το βλέμμα των γονιών τους που ήταν καλεσμένοι της ΚΑΕ, αλλά και υπό το βλέμμα των παικτών της πρώτης ομάδας. Ο Θοδωρής Παπαλουκάς, οι συμπαίκτες και το τεχνικό team βρέθηκαν στο βοηθητικό του σεφ και φωτογραφήθηκαν με τους μικρούς θαυμαστές τους, ενώ ο αρχηγός τους έδωσε συμβουλές και απάντησε στις ερωτήσεις τους. Στη συνέχεια, ο Ντούσαν Ίφκοβιτς πραγματοποίησε κλήρωση για το μεγάλο δώρο της γιορτής, ένα ποδήλατο προσφορά της Peugeot, επίσημου χορηγού της ΚΑΕ, που κατέληξε στα χέρια του Δημήτρη Μαργέλη, γιο του παλιού παίκτη του Ολυμπιακού Χρήστου Μαργέλη. Οι μικροί αθλητές πήραν δώρα και από την ΑΕΚ μέσω διαγωνισμών, αλλά και την ΚΑΕ Ολυμπιακός που είχε ετοιμάσει κάτι για όλα τα παιδιά. Το πάρτι περιελάμβανε αγώνες επίδειξης και τεχνικής μεταξύ των παιδιών και παράσταση από κλόουν. Πάρτι όμως χωρίς φαγητό και ποτό δεν γίνεται. Και γι' αυτό φρόντισαν η Pizza Farm και η Pepsi. Πώς σου φαίνεται που παίζεις στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού? Είναι πολύ ωραία. Πιστεύω ότι υπάρχει οργάνωση σε σχέση με άλλες ακαδημίες. Όλοι οι παίκτες είναι πολύ καλοί, έχουμε πολύ καλούς συμπαίκτες. Οι προπονητές νοιάζονται πολύ για μας και προσπαθούν να μας κάνουν όλο και καλύτερους. Τι σ' αρέσει στον Ολυμπιακό? Μ' αρέσει που μαθαίνουμε μπάσκετ και που είμαστε όλοι μαζί μια ομάδα. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης? Ο Παπαλουκάς. Σου αρέσει που παίζεις στις ακαδημίες του Ολυμπιακού? Ναι, μου αρέσει. Παίζω από πολύ μικρός, παίζω από 8 χρονών. Επίσης είναι όλοι φίλοι μου εδώ από το σχολείο. Μου αρέσει γιατί αφλούμε και μου αρέσει επειδή παίζω στον Ολυμπιακό. Ξέρω. Λοιπόν, εγώ είμαι καινούργια στην ομάδα. Πριν 3 μήνες ήρθα. Είναι πολύ καλό να έρθουν εδώ πέρα τα παιδάκια. Μαθαίνουν μπάσκετ. Οι συνθήκες είναι κατάλληλες για να παίξουν. Δεν χάνουν προπονήσεις. Είτε βρέξει είτε χιονίσει. Είναι πολύ καλά. Έχουμε γιατρούς κτλ. Και είναι, χτίζουν το μέλλον σε εδώ πέρα τα παιδιά. Τι σου αρέσει κυρίως στον Ολυμπιακό να παίξει μπάσκετ? Το κλίμα είναι πολύ ζεστό, οι προπονητές είναι πολύ καλοί, έμπειροι. Γενικά όλη η οργάνωση είναι πολύ καλά και θα ήθελα να συνεχίσω να παίζω εδώ. Θα άλλαζες ομάδα? Όχι, με τίποτα, μια ζωή Ολυμπιακός. Στην κάμερα της εκπομπής μας δεν μίλησαν μόνο οι μικροί μπόμπιλες, αλλά και η παλιά δόξα του συλλόγου και υπεύθυνος των τμήματων υποδομής της ομάδας. Η γνώμη του Αργύρη Καμπούρη είναι η πλέον βαρύνουσα. Βασικά πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους τους φορείς για τη γιορτή αυτή. Πιστεύω ότι είναι μεγάλη ικανοποίηση για όλα τα παιδιά και το βασικότερο είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση που είδαν την αντρική ομάδα. Να τους μιλήσει ο Παπαλουκάς, όλα τα άλλα παιδιά, ο κόουτς εδώ πέρα που έκανε την κλήρωση να χαρούνε τόσο πολύ. Για εμάς που δουλεύουμε εδώ στον Ολυμπιακό είναι μεγάλη ικανοποίηση να βλέπουμε όλα αυτά τα παιδιά με την ερυθρόλευκη φανέλα. Και νομίζω ότι στο μέλλον θα μπορούμε να έχουμε και περισσότερα παιδιά, γιατί πιστεύω τώρα ότι έχουμε και καλές εγκαταστάσεις. Όλα αυτά τα παιδιά κάνουν εδώ στο κλειστό. Και νομίζω είναι... Στο μέλλον θα έχουμε και κάποιον αθλητή από τις ακαδημίες μας να πλαισιώσει την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού? Στόχος μας αυτός είναι. Εμείς είμαστε εδώ για να δουλεύουμε, να μπορέσουμε να ξεχωρίσουν τα παιδιά. Αυτά που είναι καλά να προχωρήσουν. Αυτά τα παιδιά που δεν είναι τόσο βελτιωμένα να μπορέσουν να συνεχίσουν, να ευχαριστηθούν, να αγαπήσουν τον μπάσκετ και παράλληλα να αγαπήσουν και τον Ολυμπιακό. Ο θρηλυκός αρχηγός μας εξηγεί και τη φιλοσοφία των ομάδων υποδομής. Εμείς προσπαθούμε να βγάλουμε τα παιδιά έξω από την κρίση. Στόχος μας είναι να μπορέσουν να αγαπήσουν τον μπάσκετ, να το ευχαριστηθούν, να αγαπήσουν το σχολείο τους. Πιστεύω ότι το έχουμε πετύχει σε μεγάλο βαθμό αυτό. Και στόχος όλων των προπονητών εδώ πέρα που απαρτίζουν την ομάδα είναι αυτό. Το μέλημα να είμαστε κοντά στα παιδιά, να μπορέσουμε να τους δώσουμε όλα τα εφόδια, να μπορέσουμε να κάνουμε τη ζωή τους. Μικροί και μεγάλοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για τα Χριστούγεννα του 2011. Υποσχόμενοι ακόμα μεγαλύτερο κέφι και πολλά περισσότερα παιχνίδια. 1, 2, 3! Ολυμπιακός!
Πέρσι, το Ολυμπιακός BC προσπάθησε να αποτυπώσει σε μηνιαία βίντεο τις καλύτερες στιγμές των παικτών του Ολυμπιακού, καταγράφοντας τις πλέον εντυπωσιακές αλλά και μπασκετικές φάσεις. Το ίδιο θα κάνουμε και φέτος, μόνο που το συγκεκριμένο βίντεο θα είναι ενότητα των κόκκινων καλαθιών. Και επειδή σας χρωστάμε ένα μήνα, ας ξεκινήσουμε το Top 10 του Οκτωβρίου. Όρισε την πρώτη του φετινή ήττα. Είχε όμως και κάποιες καλές στιγμές, όπως αυτή στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Οι παίκτες του Ivković αλλάζουν 11 πάσες πριν τελικά η μπάλα καταδείξει τον Παπαλουκά, ο οποίος θα πετύχει ένα παλικαρίσιο καλάθι και θα κερδίσει κεφάλι. Στο νούμερο 9, ο Μίλος Θεόντοσης δίνει την μπάλα χαμηλά στον Μπουρούση. Και αυτός, αφού βλέπει δύο παίκτες να έρχονται πάνω του, θα τη δώσει έκπνοση στον Παπα-Νικολάου που έρχεται από τη γωνία. Ο μικρός θα πετύχει ένα πολύ όμορφο καλάθι κάνοντας προσποίηση στον Γιώργο Πρίντεζη και κέρδισε και το φάουλ. Δικαιολογημένα το πανηγυρίζει. Στο νούμερο 8 πρωταγωνιστήκε πάλι ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, ο μικρός διασχίζει όλο το γήπεδο και προλαβαίνει τον Καλινικίδη πριν το lay-up. Και αμέσως μετά τρέχει στην επίθεση. Τα δικά του χέρια, η μπάλα θα καταλήξει στον αρχηγό Θοδωρή Παπαλουκά και στο καλάθι των κιτρινόμαυρων. Το νούμερο 7 μας έρχεται από την πρεμιέρα της φετινής Ευρωλίγκα και το παιχνίδι με τη Ρεάλ. Ο Μάρκο Κέσελ κόβει εντυπωσιακά το Φίσερ πριν καρφώσει και οι συμπαίκτες του αναπτύσσουν ιδανικά τον ευθυνδιασμό που θα καταλήξει σε κάρφωμα τον Μπουρούση. Ο Μάρκο Κέσελ πρωταγωνιστεί και στο νούμερο 6. Στο παιχνίδι με την Μπάμπερκ, ο Θεόντοσης και ο Μπουρούσης μπερδεύονται και ο Γκαβέλ φεύγει μόνος στον ευθυνδιασμό. Κάνει το λάθος όμως να μην υπολογίσει τον Μάρκο Κέσελ και απλά έσβησαν τα φώτα. Και μπαίνουμε στην πρώτη πεντάδα. Στον αγώνα με τη Μάλαγα ήταν αρκετές οι φορές που συνεργάστηκαν άψογα ο Σπανούλη με τον Μπουρούση. Όπως σε αυτή τη φάση που ο Βισπάν με αλεϊούπ βγάζει μόνο τον ψηλό με το καλάθι. Και ο διεθνής σέντερ δεν χαρίζεται στους Ισπανούς. Το νούμερο 4 έχει την υπογραφή του Τζαμόν Γκόρντον και μάλιστα εις διπλούν. Στο παιχνίδι με τον Άρη ο Αμερικανός παίζει εκπληκτική άμυνα και στη συνέχεια τρέχει στον ευθυνδιασμό όπου βλέπει τον Κέσελ να έρχεται ως τρέιλερ. Του σηκώνει ψηλά την μπάλα και το καλάθι στο Αλεξάνδριο ακόμα αναστενάζει. Και όσο ανεβαίνουμε πιο ψηλά, οι φάσεις γίνονται πιο εντυπωσιακές. Στο νούμερο 3, ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης αποφάσισε να βάλει με όλη την άμυνα της Μάλαγα. Και πραγματικά, αυτή τη φάση, οι Ισπανοί την έβλεπαν στον ύμνο τους για πολλά βράδια. Στο νούμερο 2 θα συναντήσουμε την φαντασία σε συνδυασμό με τη δύναμη. Οι Ερυθρόλευκοι τρέχουν στον ευθυνδιασμό και ο Παπαλουκάς κάνει τους πάντες να ψάχνουν την μπάλα που ξαφνικά βρίσκεται στα χέρια του Μπουρούση. Ο ψηλός την καρφώνει με μανία υπό το βλέμμα των ανήμπορων να αντιδράσουν παιχτών της ΑΕΚ και το άδειο και παγωμένο λογοτιμωρία σεφ ζεσταίνεται. Και τέλος, η κορφή ανήκει στο Λουκά Μαυροκεφαλίδη. Θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Λούκι θα σουτάρει σε νεκρό χρόνο αρκετά κάτω από το κέντρο του γηπέδου. Η μπάλα θα του κάνει το χατήρι εν μέσω αποθέωσης από συμπαίκτες και φίλους του Ολυμπιακού. Όπως θα δείτε και στο replay, δεν τίθεται θέμα μια εγκυρότητας του καλαθιού που είναι στο top 1 για το μήνα Οκτώβριο.